παιχνίδι μας δίνει ελπίδες και υποσχέσεις για το μέλλον. Έχω πει ότι από τη μέρα που ανάλαβα θα γίνει μια σωστή ανανέωση σε αυτή την ομάδα με παίχτες οι οποίοι θα ενσωματωθούν και θα γίνει ένα μπάντρεμα της εμπειρίας με τους μικρούς, με τους νεαρούς. Οι μικροί έχουν δείξει μεγάλη θέληση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί πραγματικά άλλο να το λέω και άλλο να το ζήσετε εδώ το τι έχει γίνει, το τι συμβαίνει εδώ. Είναι μια χώρα η οποία πραγματικά σε όλο το μεγαλείο είναι όλα επαγγελματικά απέναντι σε 70.000 κόσμο. Και αυτά τα παιδιά έχουν βγάλει ψυχή, έχουν βγάλει θέληση. Ήταν μέσα στο παιχνίδι παρά τις πάρα πολλές απουσίες που υπήρχαν από παίχτες οι οποίοι είχαν περισσότερες εμπειρίες. Αλλά εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί έχω πει από την αρχή θέλω να σχηματίσω μια ομάδα από 35 με 40 παιδιά να είναι έτοιμο πόλεμα. Και έχει γίνει το πρώτο βήμα και τώρα το δεύτερο βήμα, το πρώτο ήταν με την Ιρλανδία και τώρα πάρα απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο έχω βγάλει τα δικά μου συμπεράσματα. Για μένα αυτή η εθνική, αν όλοι το πιστέψουν, γιατί πραγματικά πρέπει να έρθουν κοντά μας και οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας ακόμα πιο κοντά μας, να πιστέψουν και αυτοί ότι αυτά τα παιδιά έχουν όραμα, θέλουν να πετύχουν και όλοι μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια να κάνουμε το βήμα, να δούμε πού μπορούμε να πάμε. Αν πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον άθλο που λέγεται πρόκριση, τουλάχιστον να βάλουμε μια ομάδα σε ένα σωστό δρόμο και από εκεί και πέρα κάποια χρονιά να πετύχει το στόχο της που είναι η πρόκριση σε οποιοδήποτε διοργάνωση, είτε αυτή λέγεται πανευρωπαϊκό είτε παγκόσμιο. Την ατμόσφαιρα πώς τη ζήσατε, ήταν μια εμπειρία ζωή στο σημερινό παιχνίδι, κύριε? Νομίζω ότι ό,τι και να πει κάποιος στο τηλέφωνο σε συγγενικό του άτομο είναι λίγο. Για να μπορέσεις να ζήσεις και να σκεφτείς, ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα δεν μπορείς να σκεφτείς και να φανταστείς το τι ήταν εδώ σήμερα. Έχω πάει αρκετά παιχνίδια και ευρωπαϊκά και έχω ζήσει και παιχνίδια ευρωπαϊκά τα προηγούμενα χρόνια σαν προπονητής, αλλά αυτό που συνέβαινε εδώ, το τι επαγγελματικότητα, το τι ανθρωπιά υπάρχει από όλους τους ανθρώπους και πώς βλέπουμε αθλητικό πνεύμα, το όλο φάσμα του ποδοσφαίρου, είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσει νομίζω κανείς από την αποστολή και είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε την απόφαση εγώ και η Ομοσπονδία να κάνουμε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Σε ρωτήσω, θα αρέσει να αναφέρεστε σε πρόσωπα, όμως τέσσερα παιδιά έπαιξαν πρώτη φορά σήμερα με το εθνόσημο της Εθνικής Ανδρών. Ο Πάνος, ο Κωνσταντίνου, ο Ρουχιάς, ο Στυλιανού, ο Αρέστη. Δεπούτο σε αυτό το γήπεδο για τέσσερις ποδοσφαιριστές. Για μένα ήταν ζήτημα χρόνου και αυτοί και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν στον πάγκο που δεν έχουν παίξει. Ήταν ζήτημα χρόνου να πάρουν την ευκαιρία, να πάρουν τη συμμετοχή. Σκεφτείτε πώς νιώθουν αυτά τα παιδιά απέναντι σε αυτόν τον φιλικό που από ό,τι έχω και ρωτήσει και ξέρει ήταν το πρώτο και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Εθνική τέτοιο φιλικό, τέτοιο δυνατό με μια τόσο δυνατή ομάδα και σε μια τόσο φανταστική ατμόσφαιρα. Αυτό θα είναι μια εμπειρία ζωής για όλους, τόσο για τα παιδιά που έχουν παίξει, όσο και για εμάς όλους που είμαστε πίσω, προπονητές, το team όλων. Θέλω να τους ευχαριστήσω πραγματικά, τόσο και τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας που ήταν εδώ, γιατί πραγματικά σας έχω πει, από αυτούς το δικό τους κομμάτι εξαρτάται το κίνητρο που θα δώσουν σε εμάς όλους να κάνουμε μια καινούργια αρχή για την εθνική.